Γεια σας φίλες, φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το ΑΚΑΣ. Θα κάνουμε σήμερα λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο για τέσσερις βασίλισσες και τέσσερις βασιλιάδες, αλλά προτού το ξεκινήσουμε πρέπει να σας πω κάποια πράγματα όσον αφορά για το τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο. Ήδη αυτή τη στιγμή ζούμε σε αναδρομές. Σε πολύ ισχυρές αναδρομές, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί μια σχετική αναστάτωση σε όλη την... Ας το πούμε σε αυτά που ζούμε στην πλάση, να το πω έτσι. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Εντάσεις, δυσκολία επικοινωνίας, παρεξηγήσεις σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως στα ερωτικά, αλλά επίσης και στα αισθηματικά, αλλά και στις συνεργασίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, ανάδρομη πορεία Ποσειδώνα, η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, θα ορθοδρομήσει στις 25, έχουμε τον Άρη που θα μπει στον κρυό στις 28 έκτου που δίνει ένα δυναμικό τοπίο και φυσικά στις 30 έκτου θα έχουμε Δία Πλούτονα σε σύνολο αλλά σε αναδρομή στον Εγώ καιρό. 6 πλανήτες σε αναδρομή. Πολλές εντάσεις, πολλά νεύρα, πολύ θυμός, δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω που πάω, τι μου γίνεται, τι θα γίνει τελικά, αρχίζει και βγαίνει πάρα πολύ ένταση και χρειαζόμαστε όλοι μας και διαπιστευτήρια να το πω όσον αφορά για τις σχέσεις μας. Τώρα κάποιος μπορεί να ρωτήσει και να πει εγώ είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου, ναι, οκ, okay, εντάξει, το θέμα είναι όμως, θες να συνεχίζεις να παραμείνεις μόνος σου και μόνη σου ή αν επιζητάς μια σχέση και τι κριτήρια και τι ποιότητες θα έχει αυτή η σχέση και ήρθε η στιγμή να τα βάλει κάποιος κάτω για να δει τι συμβαίνει. Επίσης, ο ανάδρομος Ερμής που έχουμε φέρνει ερωτήματα στην επιφάνεια. Πού θες να βρίσκεσαι, πώς θες να βρίσκεσαι με αυτή τη σχέση, ποια είναι τα θέματα, τι θα κάνεις για να τα επιλύσεις, πώς θα επικοινωνήσεις. Ο Ερμής λοιπόν είναι ένας πολύ σημαντικός πλανήτης και έχει ενεργοποιηθεί στις 18 έκτου η αναδρομή του. Ο αριθμός 18 λοιπόν στην αριθμολογία σημαίνει δραστηριότητα, σημαίνει εξουσία υλική που ο σκοπός όμως είναι να εξυπηρετήσει και τους άλλους ανθρώπους, δίνει τη δόνηση ενός καλού θεραπευτή, ενός ιδανικού συμβούλου, αλλά τα κύρια όμως αισθητήρια αν θέλετε αυτής της δόνησης 18 που γεννήθηκε αυτή η αναδρομή του Ερμή είναι η διαίσθηση και η γαλήνη, παιδιά. Είναι η γιατριά στη σκέψη και στο σώμα το δικό μας αλλά και των άλλων ανθρώπων. Προσφέρει πίστη, ελπίδα, εντιμότητα, δικαιοσύνη και ανακούφιση από τον πόνο. Θα μου πείτε τώρα, μα πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Έχετε πετύχει ποτέ σε ανθρώπους οι οποίοι όταν λένε θετικά λόγια, καλά λόγια, πώς αισθάνεστε καλά ή σας συγκινούν? Μπορεί να παρακολουθήσετε έναν λόγο στην τηλεόραση, μπορεί να παρακολουθήσετε έναν άνθρωπο να μιλήσει πολύ όμορφα στην καρδιά και κάποιος να συγκινηθεί. Είναι τα λόγια τα οποία δονούν και περνάνε μέσα σε όλο το σώμα. Στην αντίθετη περίπτωση, έχετε ακούσει αυτό που λέγεται και ρητορική μίσους? Έχετε ακούσει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βγαίνει πολύ εκδίκηση, πολύ μίσος? Γι' αυτό λοιπόν και τα λόγια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και ιδιαίτερα στον Ερμή, ο οποίος τα λόγια τα χρησιμοποιεί, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποθούνε, να λέγονται λόγια θετικά και υποστήριξη στους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω και ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, θεραπευτικό ιδιαίτερο ρίξιμο, το οποίο λέγεται το ρίξιμο του ανάδρομου Ερμή. Υπάρχει αυτό στο ταρό, είναι κανονικό, θα το δείτε. Θα είναι τέσσερις βασιλιάδες. Θα δείτε πώς θα εξελιχθεί. Όμως θέλω να σας πω 2-3 πραγματάκια για να ξέρουμε για τον Ερμή. Όταν λέμε σε αναδρομή, δεν σημαίνει ότι αλλάζει η τροχιά του, έχει συγκεκριμένη τροχιά. Η παρατήρηση όμως που κάνουμε εμείς εδώ από τον πλανήτη Γη, έτσι όπως το παρατηρούμε σε κάποιες περιπτώσεις, είναι σαν ο Ερμής να αλλάζει την τροχιά του και να πηγαίνει ανάποδα. Είναι απλά ένα φαινόμενο. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η τροχιά του. Και εκείνοι που την πατάνε πολύ και λένε μα δεν ισχύει η αστρολογία, όχι, όχι, όχι. Εδώ βλέπουμε το συμβολισμό. Η αναδρομή πάντα σημαίνει πρόκληση. Όταν έχουμε αναδρομή λοιπόν Ερμή, ανάδρομο Ερμή, σημαίνει ότι πρέπει να πασχίσουμε και να προσπαθήσουμε ίσως διπλά και τριπλά για να ακουστούμε, να περαστεί το μήνυμά μας, να φανεί το όνομά μας, να φανεί η αξία μας, να κλείσει μια συμφωνία. Ίσως χρειαστεί να προσπαθήσουμε παραπάνω. Αλλά μετά όμως έρχεται η δικαίωση. Όταν δεν προσπαθούμε καθόλου, τότε είναι που υπάρχει οι παρεξηγήσεις και τα προβλήματα. Σαν ενέργεια πολλές φορές, ναι, επηρεάζει τις επικοινωνίες, επηρεάζει τα ηλεκτρικά. Ας σας πω ένα παράδειγμα.
Αυτό είχε γίνει και πείραμα από το Jung, τον Carl Jung, ο οποίος ήταν ο ψυχοθεραπευτής, όπου μπορούσε με τη σκέψη του να επηρεάζει τις τηλεοράσεις, να ανοίγουν μόνες τους, τέτοια πράγματα. Τώρα, πώς γινόταν αυτό, αφήστε το, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι λοιπόν και εμείς το δικό μας σκεπτικό, το δικό μας ηλεκτρικό δυναμικό, αν είναι πολύ αρνητικά φορτισμένο, πραγματικά μπορεί να κάψει αντικείμενα. Το έχω δει μπροστά μου και δεν σας κάνω πλάκα. Έχω πετύχει σε άνθρωπο, ο οποίος είναι λοιπόν μπροστά, είναι μια πέτρα, και λέει πόπο, στην παραλία τώρα, και λέει πόπο, τι όμορφη πέτρα, και πραγματικά παιδιά, η πέτρα κομματιάστηκε. Χωρίς ούτε να πέσει κάποιο αντικείμενο, ούτε τίποτα. Μείναμε όλοι άναυδοι. Αυτό έχει χαραχθεί πολύ δυναμικά μέσα στη μνήμη μου και αποτελεί ένα γεγονός της τηλεπαθητικής ενέργειας η οποία υπάρχει και φυσικά εννοείται, άσχετα τι μας λένε εδώ πέρα, έχουν γίνει πειράματα και όχι μόνο είναι αποδεδειγμένο, αλλά τα χρησιμοποιούν και στη σημερινή σύγχρονη εποχή. Να σας πω 2-3 πράγματα για τον Ερμή όμως. Σημαίνει λόγος και κίνηση, έχει κυριαρχία στους διδύμους, έξαρση στην Παρθένο, αδυναμία στον τοξότη, δηλαδή πέφτει, είναι σε αδύναμη φάση, πτώση στους ηχθείς, δηλαδή δεν έχει καθόλου δύναμη εκεί σχεδόν, και η ιδιότητά του είναι η επικοινωνία. Ο Ερμής είναι ο κοντινότερος προς τον ήλιο πλανήτης και είναι ταχύτερος πλανήτης από όλους τους άλλους. Είναι εκείνος που αντιπροσωπεύει φυσικά τη διανόηση, την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τον ορθολογισμό. Είναι ο γιος του Δία, σύμφωνα λοιπόν με την αρχαία μυθολογία, και γεννήθηκε σε μια σπηλιά του όρου Σκυλίνη και όταν ήταν ακόμα βρέφος έκλεψε την τρίαινα του Ποσειδώνα. Ο Όμηρος τον παρουσιάζει ως έξυπνο, εύστροφο, αθλητικό, πολυμήχανο. Θεωρείται ο αγγελιαφόρος των θεών, είναι υπεύθυνος και προστάτης κάθε εφεύρεσης και συμβολίζει επίσης την ευλωτία του λόγου. Επίσης, πέρα από αυτά τα χαρακτηριστικά του, είναι η εφευρετικότητα, η αναγνώρισή του, είναι το κέρδος από τις εμπορικές συμφωνίες που μπορεί να προκύψουν και τις συναλλαγές. Παρουσιάζεται επίσης ως προστάτης του λογοτεχνίας και της ποίησης και εκείνος είναι επίσης που λέγεται και ως ψυχοπομπός, όπου οδηγούσε τις ψυχές των Άδη υποχρεώνοντας να τον ακολουθήσουν με την επίδραση του μαγικού του κηρυκίου. Καταλάβατε τι σημαίνει το κηρύκιο? Από τα κυριότερα πάντως επίθετα που δόθηκαν στον Ερμή ήταν κερδός, λόγιος, ψυχοπομπός. Συμβολίζει την πνευματική ικανότητα που μπορεί να μεταβληθεί και σε μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ως λόγιος εξουδετερώνει κατά κάποιο τρόπο την κερδοσκοπία και τονίζει την υπεροχή του γραπτού λόγου. Αστρολογικά τώρα ο Ερμής ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ατόμου, τον τρόπο αντίδρασης, προσέξτε τον τρόπο αντίδρασης, πώς αντιδράσουμε στο ερέθισμα και στο λόγο που θα μας πει ο άλλος, ή συγχρονιζούμε με το περιβάλλον. Αποτελεί το ρυθμιστή της κίνησης του λόγου και σχετίζεται γενικότερα με το νευρικό σύστημα και τη λειτουργία της μηχανικής της αναπνοής και την ομιλία. Θεωρείται γενικά ένας ουδέτερος πλανήτης, μιας και οι λειτουργίες του επηρεάζονται κυρίως από τις όψεις των άλλων πλανήτων και κυρίως από την πολυπλοκότητα των όψεων που έχει με τον ήλιο. Όμως, αυτή την περίοδο τι έχουμε? Αυτή την περίοδο έχουμε ανάδρομο Ερμή λοιπόν στον καρκίνο, όπου τι σημαίνει αυτό σε γενικό πλαίσιο, και θα ξεκινήσουμε μετά το ρίξιμο να ξεκινήσουμε από τις βασίλισσες. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ένας πλανήτης επικοινωνίας και της σκέψης. Γίνεται όμως ανάδρομος στον καρκίνο, στο ζώδιο του καρκίνου. Στο ζώδιο λοιπόν του καρκίνου δεν αισθάνεται πάρα πολύ άνετα, διότι έχουμε λογική και εδώ έχουμε συνέστημα. Εδώ έχουμε επικοινωνία και εδώ έχουμε κλείσιμο. Εδώ έχουμε τετράγωνη λογική και εδώ έχουμε πολύ συνέστημα. Οπότε μεταξύ τους δεν πολύ ταιριάζουν πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει αυτό? Με μία λέξη θα σας έλεγα, αν κρατήσετε αυτό, ότι η σιωπή είναι χρυσός εδώ. Πολλές φορές το να μην μιλήσουμε δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ακεραιότητά μας ή χάνουμε το δίκιο μας, αλλά όταν επιλέξουμε να μην μιλήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις έτσι, σημαίνει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Έρχονται αναμνήσεις, έρχονται καρμικά γεγονότα, δυσκολίες στην έκφραση και ίσως να υποφέρουμε και να έχουμε κυκλοθυμία και να υποφέρουμε από τα νεύρα και πράγματα να έρχονται με ένταση. Επηρεάζονται αυτή την περίοδο λοιπόν η Γη με τον τρίτο οίκο, τον 11ο οίκο και τον 7ο οίκο, που σημαίνει η επικοινωνία, όχι η σχέδια τώρα, υπάρχουν καρμικά σχέδια τα οποία θα ολοκληρωθούν και η υπομονή, χρειάζεται υπομονή. Για τα ζώδια της φωτιάς χρειάζεται προσοχή γενικότερα στις σχέσεις, όχι σε υποσχέσεις και πολύ καλή αποτελεσματική επικοινωνία. Επηρεάζεται ο 4ος, ο 12ος και ο 8ος οίκος. Το νερό σημαίνει διαπραγματεύσεις,
Επίσης σημαίνει ότι όχι τώρα σε αποφάσεις βιαστικές και χρειάζεται μία σύνεση όσον αφορά στις ενέργειες που θα κάνουμε. Εδώ επηρεάζεται στα ζώδια του νερού ο πρώτος, ο ένατος και ο πέμπτος οίκος. Και τέλος, στα ζώδια του αέρα, προσοχή στα οικονομικά, προσοχή στα επαγγελματικά και προσοχή στις συνεργασίες και στην εργασία και στο πώς επικοινωνούμε τους συνεργάτες. Επηρεάζεται ο δεύτερος, ο δέκατος και ο έκτος οίκος. Και πάμε τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, να ξεκινήσουμε το reading μας, που είναι ένα ιδιαίτερο reading, που είναι το ρίξιμο του ανάδρομου Έρμη για τις τέσσερις βασίλισσες και τους τέσσερις βασιλιάδες. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με τη βασίλισσα Κυπέλλων, του νερού. Εδώ λέει, σαν ένα βαθύτερο νόημα, ότι αυτή, σαν έννοια, σημαίνει ότι εμπιστεύομαι αυτά τα οποία λέει η καρδιά μου και ακολουθώ τα χνάρια, τα μονοπάτια και τις επιταγές ή, αν θέλετε, τις κατευθύνσεις της καρδιάς μου. Έχω ήδη ανακατέψει, έχω ήδη κόψει και τώρα ξεκινάμε για να επιλέξω τις κάρτες. Η πρώτη κάρτα είναι πώς ο ανάδρομος Έρμης θα με επηρεάσει. Η δεύτερη κάρτα είναι σε τι χρειάζεται εγώ να προσέξω πάνω σε αυτή την αναδρομή του Ερμή. Η τρίτη κάρτα είναι πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου γενικά και σε θέματα σχέσεων αλλά και σε επαγγελματικές πρωτοβουλίες. Η τέταρτη κάρτα είναι ποιες πτυχές της ζωής μου επηρεάζει αυτή η αναδρομή. Εδώ η πέμπτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω, τι χρειάζεται να δω εγώ γενικότερα σαν έννοια, σαν διαδικασία πώς εξελίσσεται. Αν χρειάζεται κάτι να αλλάξω, η έκτη κάρτα, τι χρειάζεται να αλλάξω και η τελευταία, η έβδομη κάρτα είναι πώς θα βγω από αυτήν την αναδρομή που κάνει ο Ερμής με τη μεγαλύτερη επιτυχία. Και να το μαζέψουμε. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν το ρίξιμό μας. Λοιπόν, ας τα φέρω λίγο πιο εδώ για να υπάρχει ή να μπορούμε να το δούμε και ξεκινάμε. Η πρώτη κάρτα λοιπόν που είναι πώς επηρεάζει είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα. Είναι μια βασίλισσα ξυφών. Αποφάσεις, οριμότητα, δυσκολία ίσως στην έκφραση και στην επικοινωνία. Προσπαθεί να κρύψει κάποια πράγματα. Αλλά από την άλλη όμως ξέρει ότι αν τα βγάλει στη φόρα αυτά τα πράγματα, τότε θα υπάρξει μεγάλη σύγκρουση. Θα υπάρξει πολύ συγκρουσιακό περιβάλλον. Αν θέλει να πει αυτά που θέλει. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως η σιωπή είναι χρυσός. Γι' αυτό δείτε τι εδώ πέρα είναι συγκρατημένη. Έχει κατεβάσει το σπαθί κάτω που σημαίνει ειρήνη. Κάνω ειρήνη για το επόμενο διάστημα προτού αποφασίσω και εδώ τι γίνεται. Και επικοινωνήσω αυτό που θέλω. Η δεύτερη κάρτα είναι σε τι χρειάζεται λοιπόν να δώσω την προσοχή μου, είναι το 10. Είναι το 10 ξυφών. Είναι η δική σας αίσθηση που έχετε αυτή την περίοδο ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ότι είστε συνέχεια σε μια κατάσταση ήττας. Άρα πάνω σε αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να πούμε λίγο να το δείτε μέσα σας, να μπείτε μέσα σας, στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, βαθιά να εμβαθύνετε. Γιατί συμβαίνει αυτό εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα, που είναι η τρίτη κάρτα, σημαίνει πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου και αυτό που βγαίνει για τη βελτίωση της επικοινωνίας είναι μέσα να το δείτε το μέσα από όμορφες συνεργασίες και μέσα από ανθρώπους. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σας προδίδουν, οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που αυτή την περίοδο έρχονται για να σας δώσουν και το σπουδαίτερο μάθημα μέσα από συνεργασία και αναγνωρίζουν την αξία σας και την καλή δουλειά που έχετε κάνει σε όλα τα επίπεδα. Η επόμενη κάρτα, η τέταρτη κάρτα, είναι τι χρειάζεται εσείς να αλλάξετε, να δείτε στη ζωή σας, να προσανατολιστείτε και βγαίνει μια πανέμορφη κάρτα και είναι η δύναμή σας. Εδώ τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο λέει ότι ναι, είστε δυνατές. Εσείς λοιπόν, πέρα από το ρομαντισμό, πέρα από την καλή καρδιά, πέρα από τη διέστηση, πέρα από όλα τα ταλέντα σας, τις ικανότητες, την αγάπη σας μέσα, το πλούσιο συναισθημά σας σημαίνει ότι ναι, μπορείς να είσαι και δυνατή. Δεν σημαίνει ότι δύναμη σημαίνει βία. Δύναμη σημαίνουν άλλα πράγματα. Δύναμη σημαίνει μια πνευματικότητα. Δύναμη σημαίνει ότι μπορώ να πάρω προστασία. Δύναμη σημαίνει προστατεύω τον εαυτό μου. Δύναμη σημαίνει ότι μέσα από ηρεμία μπορώ και φέρνω τις αλλαγές στη ζωή μου.
Για εσάς λοιπόν οι αλλαγές έρχονται μέσα από αυτή τη διαδικασία και βρίσκετε τη δύναμή σας. Αυτό είναι εξαιρετικό. Το επόμενο μήνυμα, το πέμπτο μήνυμα, είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσετε. Και είναι ένας άντρας εδώ πέρα. Αυτό που χρειάζεται να απελευθερώσετε είναι το 4 πεντάκτηνο, είναι μίζερους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται μόνο την πάρτη τους, ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ απομονωμένοι, έχουν απομονωθεί τους, η πόλη είναι πίσω, αλλά αυτός εδώ είναι απομονωμένος. Άνθρωποι που σκέφτονται μόνο το χρήμα, μόνο την ύλη και δεν είναι διαθέσιμοι να δώσουν σε εσάς αυτό το οποίο τόσο πολύ θέλετε για να πάρετε και δύναμη που είναι η αγάπη. Α, να μην την καλύψουμε. Βασίλισσα να φαίνεται εδώ. Δεν τους θέλετε αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης σημαίνει ότι δεν θέλετε απομονωμένους ανθρώπους οι οποίοι κλείνονται στον εαυτό τους και υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας. Αυτό εσείς πρέπει με κάποιο τρόπο να δείτε πώς μπορείτε να το απελευθερώσετε. Το κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Εδώ κάνουμε ένα γενικό ρήξιμο και πώς μπορεί αυτό εσείς να το δείτε και να το εκμεταλλευτείτε. Στο επόμενο είναι τι καλύτερο μπορώ να κάνω και τι χρειάζεται σαν επανεκκίνηση. Και εδώ έχουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη. Είπαμε προηγουμένως για το 8 που είναι καρμικό και αυτό εδώ πέρα είναι ένα καρμικό χαρτί το οποίο μιλάει για δικαιοσύνη, μιλάει για τον νόμο του κάρμα, δίνω και παίρνω. Έχω γράψει κάποια άρθρα, έχω γράψει αρκετά πραγματάκια, μπορείτε να το ψάξετε σε βιντεάκια, σε στάρθρα τα οποία έχω αναρτήσει, να δείτε πολύ περισσότερες πληροφορίες, να εμπλουτιστείτε αν θέλετε, με κάποιες γνώσεις παραπάνω. Εδώ αυτό που δείχνει όμως είναι η δικαιοσύνη. Όλα πρέπει να είναι σε μία ζυγαριά. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ότι κρατάω και τις ισορροπίες και θα μιλήσω όταν θα χρειαστεί να μιλήσω και όταν πρέπει να μιλήσω και δεν φοβάμαι γιατί έχω δύναμη. Και το επόμενο είναι στο πώς θα βγείτε αλόβητη είναι ο έρωτας. Μόνο ο έρωτας είναι αυτός ο οποίος τελικά μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή μπορεί να σας φέρει κοντά με τους ανθρώπους και ο έρωτας είναι αυτός το οποίο μπορεί να είναι τελικά κάποια γνωριμία. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει εδώ κάτω από προϋποθέσεις, γιατί είπαμε είναι καρμικά, ή επανασύνδεση. Είναι αγνωριμία, εξαρτάται για την περίπτωση του καθενός, εντάξει, είπαμε είναι γενικό, αλλά παρόλα αυτά όμως σαν έμπνευση και σαν, να το πούμε, ελπίδα, χαρά και ευγνωμοσύνη για ό,τι ζείτε στη ζωή σας, δείχνει την ερωτική σύνδεση. Μήπως τελικά για εσάς το μότο σας, να το πω έτσι, είναι όλα περνούν με έναν έρωτα. Ή να το αλλάξω λιγάκι, όλα περνούν με έναν νέο έρωτα, για να φύγει ο παλιός και να ξορκιστεί. Εξαρτάται τώρα σε ποια περίπτωση βρίσκεστε, παρόλα αυτά όμως ο ανάδρομος Ερμής φαίνεται ότι μπορεί να φέρει αρκετές ευκαιρίες σε εσάς, εφόσον όμως υπάρχουν και οι καλές επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι, πάμε στην επόμενη βασίλισσα. Η επόμενη βασίλισσα την οποία θα εξερευνήσουμε για την αναδρομή αυτή του Ερμή και το τι ευκαιρίες ή προκλήσεις φέρνει και τα ποια μαθήματα χρειάζεται να πάρετε είναι η βασίλισσα των ξυφών, η οποία λέει ότι, και σαν μήνυμα εδώ πέρα δείτε τι πόσο δυνατή είναι εδώ, μέσα από μια άλλη απίστευτη πολύ όμορφη κάρτα που λέει ότι εγώ θα προστατέψω οτιδήποτε έχει νόημα στη ζωή μου και για μένα. Δυνατή, αφόρμητη, έχει καρδιά και επειδή έχει καρδιά γι' αυτό και θα προστατέψει πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχω ήδη ανακατέψει, έχω κόψει, οπότε πάμε. Πώς λοιπόν ο ανάδρομος Ερμής, συγγνώμη, σας επηρεάζει, να το βάλω εδώ πέρα. Η δεύτερη κάρτα είναι σε τι χρειάζεται εσείς να δώσετε την προσοχή σας για το επόμενο διάστημα και τι χρειάζεται να στοχαστείτε, να σκεφτείτε, να δείτε. Η τρίτη κάρτα είναι πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου με όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και ισχύει μέχρι τις 12 εβδόμου, έτσι, είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποια πράγματα, ποιο πλαίσιο στη ζωή μου χρειάζεται εγώ να ξαναδώ, να αλλάξω, να ξεκινήσω από την αρχή. Το πέμπτο είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω για αυτή την περίοδο. Κάτι μπορεί να χρειαστεί να απελευθερωθεί, μπορεί και όχι όμως. Η έκτη κάρτα είναι πώς μπορώ καλύτερα εγώ να κάνω επανεκκίνηση, να δω τα θετικά πράγματα ή κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο νόημα και σημασία για μένα. Και τέλος η έβδομη κάρτα είναι πώς θα βγω αλόβητη
από την αναδρομή του Ερμή. Πάμε να το δω. Η πρώτη κάρτα είναι πώς σας επηρεάζει και είναι όλος ο κόσμος εδώ πέρα. Είναι μια πανέμορφη κάρτα, είναι μαθήματα. Εδώ μιλάει για μαθήματα. Εδώ μιλάει για υπομονή, εδώ μιλάει ότι είναι ο νόμος και εδώ του κάρμα, ότι όλοι είμαστε ένα με τον κόσμο, ανακάτεμα με τον κόσμο, κοινωνικοποίηση, αλλά αν καταφέρω και ξεπεράσω, μάλλον αν μάθω καλά τα 4 μαθήματά μου, αν διαπιστώσω καλά τα μαθήματά μου, τότε έχω μία πολύ μεγάλη δύναμη και πράγματα θα εξελιχθούν πολύ πολύ θετικά. Ξεκινάμε πολύ καλά λοιπόν για τη Βασίλισσα του Αέρα και σύμφωνα και με τα αστρολογικά, εδώ επειδή είναι ο κόσμος, σημαίνει ότι χρειάζεται και υπομονή και στα επαγγελματικά. Το δεύτερο είναι σε τι χρειάζεται να στρέψω την προσοχή μου, είναι στην προδοσία. Ναι, έχετε θέμα με την προδοσία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν προδώσει στο παρελθόν. Εδώ εννοείται ότι επηρεάζει, να ξεκαθαρίσω, και ζώδιο και οροσκόπο. Σας έχουν προδώσει, αλλά η προδοσία είναι το μάθημά σας. Να το. Το μάθες το μάθημα της προδοσίας. Θα προχωρήσεις. Αυτό λέει λοιπόν με μια πολύ έτσι γρήγορη αξιοποίηση των γεγονότων. Η τρίτη κάρτα είναι πώς μπορώ να βελτιώσω εγώ την επικοινωνία μου. Και έρχεται το 8. Λοιπόν, έρχεται το 8 των ξυφών. Εδώ δείχνει έναν εγκλωβισμό. Εδώ δείχνει, βλέπετε εδώ πώς πέρα στο λαιμό, πώς βάζει τα χέρια της. Σημαίνει δεν μπορώ να εκφραστώ. Πολλές φορές με πνίγει το δίκιο μου. Πολλές φορές μπλοκάρει η φωνή μου. Ή πολλές φορές θέλω να ουρλιάξω τόσο πολύ που μπλοκάρει πραγματικά ο εαυτός μου. Άρα, εδώ μιλάει ότι μπορείτε να κάνετε κάποια μαθήματα ξεμπλοκαρίσματος. Υπάρχουν τέτοια, δεν τα κάνω εγώ προς Θεού, στα οποία μπορεί να έχει να κάνει με το πώς μπορούμε, μπορεί να είναι κάποιο training, κάποιο σεμινάριο ή να παρακολουθήσετε ή να δείτε κάπου με κάποιο τρόπο, αλλά υπάρχουν τεχνικές ξεμπλοκαρίσματος στην επικοινωνία και πώς να γίνετε σωστά αποτελεσματικά επικοινωνιακές χωρίς να βγαίνει ή το θύμα, ή ότι είστε το θύμα, ή να βγαίνει ότι κάτι έχει συμβεί σε εσάς και δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Και επίσης το 8 είναι καρμικό και σημαίνει βρίσκω και τη δύναμή μου. Βρίσκω τη δύναμη να μιλήσω και όλα αυτά εδώ πέρα τα απομακρύνω. Ωραία. Το επόμενο, η τέταρτη κάρτα, είναι ποιες περιοχές της ζωής μου μπορεί να χρειαστούν κάποιες αλλαγές να γίνουν. Στη φέρω εδώ πέρα τη Βασίλισσα λίγο πιο κάτω. Μιλάμε για αλλαγές στη ζωή. Και είναι ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Οι αλλαγές που θέλετε στη ζωή σας είναι και επαγγελματικές, αλλά είναι και ανανέωσης ερωτικές. Κυρίως όμως εδώ δείχνει ο ακόλουθος νέα που έρχονται στον επαγγελματικό τομέα, άρα μπορεί να χρειαστείτε εσείς να δείτε τα επαγγελματικά σας δρόμενα, να δείτε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, μήπως χρειάζεται να κάνετε κάποιες αλλαγές. Η επόμενη κάρτα είναι πώς μπορώ τώρα από όλη αυτή τη διαδικασία να ξεκουραστώ ή να κάνω μια επανεκκίνηση. Και εδώ έχουμε κάτι εξαιρετικό. Είναι το 9 των κυπέλων, είναι η κάρτα των ευχών. Εδώ σχετίζεται κυρίως με το συναίσθημα. Εσείς χρειάζεστε εδώ πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, χρειάζεστε και μία επανεκκίνηση συναισθηματική. Αλλά αν όμως είστε μπλοκαρισμένες στο κομμάτι του λαιμού, να το πω έτσι, στο κομμάτι της έκφρασης, στο κομμάτι του λόγου, και έρχεται τώρα και ο ανάδρομος Ερμής και το εντείνει αυτό, πώς θα μπορέσετε εσείς να εκφράσετε και να πείτε τις ευχές σας. Εδώ υπάρχει ένας όρος. Εδώ δεν είναι μόνο ευχή σου, δεν είναι μόνο «Α, ωραία, εύχομαι αυτό». Εδώ σημαίνει πρέπει να το πιστέψετε μέσα σας, πρέπει να το πείτε και δυνατά, πρέπει να σας ακούσει ο φυλάκας αγγελός σας, το σύμπαν, ότι δεις ό,τι πιστεύετε, για να υλοποιηθεί. Δεν είναι μόνο το λέω από μέσα μου. Και επίσης κάνω και πράξη, γιατί αυτή εδώ πέρα που είναι σαν να ύπταται ή σαν να κολυμπάει μέσα στο νερό, γιατί σαν να είναι μέσα στο νερό, σημαίνει ότι έχει δημιουργήσει ήδη το περιβάλλον. Έχει ήδη βουτήξει μέσα στο νερό, έχει ήδη βρει ήδη το θησαυρό της, έχει ήδη κάνει κάποια πράγματα προηγουμένως. Άρα σημαίνει προετοιμασία. Η επόμενη κάρτα, που είναι η έκτη, σημαίνει πώς μπορώ να απελευθερώσω κάποια πράγματα, να ξεκινήσω ξανά από την αρχή ή να ξεκινήσω από την αρχή κάποια πράγματα. Ταιριάζει λίγο με αυτήν εδώ πέρα, αλλά για να δούμε κάτι. Ναι, και είναι το εξπεντάκτηνο, μια άλλη καρμική κάρτα. Εδώ τώρα τι λέει. Εδώ πάλι μιλάει για σχέσεις. Μιλάει και για επαγγελματικά,
Μιλάει ότι εάν θέλεις να έχεις κάποιες προτάσεις επαγγελματικές, δεν είναι μόνο να το εύχεσαι, πρέπει και να προσπαθήσεις να το υλοποιήσεις και να έχεις υπόψη σου ότι σε αυτή την αέναη κοινωνία, σε αυτή την αέναη αλλαγή των πραγμάτων σε αυτόν τον κόσμο, έχεις και εσύ θέση και τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πολύ καλά και να βρεις και νόημα στις επαγγελματικές σχέσεις αλλά και στις συναισθηματικές σχέσεις. Είναι πολύ καλό. Άρα έχουμε καλές εξελίξεις γενικά στα επαγγελματικά. Η τελευταία είναι πώς θα βγω αλόβητη από το ανάδρομο Ερμή. Και είναι εδώ πέρα. Το 4. Ξεκούραση λέει εδώ. Το 4 λοιπόν ξυφών σημαίνει ότι πρέπει να ξεκουραστώ, να ρίξω λίγο τους τόνους, να ρίξω λίγο την όλη την επικοινωνία μου, την έντονη ή λίγο έτσι την αυτή, που βγαίνει πιο επιθετικά ας το πούμε, και να βρω την καρδιά μου, να ξεκουραστεί η καρδιά μου. Δείτε αυτή η κόκκινη κλωστή που συνδέεται γύρω, 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 μέσα από αυτή τη φωλιά, σε αυτή την κοπέλα, είστε εσείς, δείτε ότι είστε εσείς και ξεκουράζεστε. Δείτε ότι είστε εσείς και αφουγκράζεστε ή στοχάζεστε ή διαλογίζεστε προκειμένου να βγείτε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία του ανάδρομου Ερμή. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο που έχει να κάνει με την επόμενη βασίλισσα. Βασίλισσα λοιπόν της γης Πεντάκτηνο, βασίλισσα Πεντάκτηνο, και εδώ λέει ότι έχω ό,τι χρειάζομαι ώστε εγώ να ανθίσω αλλά επίσης και να έχω αυθονία στη ζωή μου. Την αφήνουμε εδώ πέρα αυτή τη βασίλισσα και ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε το ρίξιμο του ανάδρομου Ερμή για αυτή τη βασίλισσα. Ανάδρομος Ερμής λοιπόν και πάμε στο πρώτο κομμάτι, έχω ήδη ανακατέψει, έχω ήδη κόψει και πάμε στο πρώτο είναι πώς με επηρεάζει ο ανάδρομος Ερμής αυτή την περίοδο. Η δεύτερη κάρτα είναι σε τι χρειάζεται εγώ να προσέξω, να δω, να στρέψω την προσοχή μου. Ένα μήνυμα ίσως σημαντικό. Το τρίτο είναι πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου. Το τέταρτο μήνυμα, μάλλον η τέταρτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να δω, ποιο πλαίσιο στη ζωή μου, που μπορεί να χρειάζεται βελτίωση, να αλλάξω. Η πέμπτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω. Απελευθέρωση μιλάμε εδώ. Η έκτη κάρτα είναι τι είναι καλύτερο για μένα και αν χρειαστεί να κάνω και μια επανεκκίνηση στη ζωή μου. Και τέλος η έβδομη κάρτα, μισό λεπτό, η έβδομη κάρτα είναι πώς θα βγω αλόβητη από την αναδρομή αυτή του Ερμή. Ωραία. Φαίνονται όλα, είμαστε μια χαρά και ξεκινάμε. Συνεχίζουμε. Όπα, να το. Πώς επηρεάζει? Με αλλαγή της τύχης. Μπορεί να σε επηρεάσει με αρκετή τύχη, με αλλαγή του τροχού, με αλλαγή των καταστάσεων και των πραγμάτων. Μήπως ήρθες σε αυτή την αναδρομή τελικά και να ξεκινήσουμε τόσο ωραία να αλλάξεις κάποια πράγματα και να καταλάβεις ότι έχεις και τύχη, αγαπημένη βασίλισσα της γης και όλα τα ζώδια τα οποία είναι Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Διότι ευνοείστε κατά κάποιο τρόπο και όπως είπαμε αυτή την περίοδο, για να δούμε λοιπόν, είπαμε γη που έχει να κάνει, προσέξτε εδώ πέρα, έχει να κάνει με επικοινωνία, προσοχή στα καρμικά σχέδια, και αυτή η καρμική κάρτα και υπομονή και αλλάζει. Μήπως λέει με την υπομονή αλλάζει τελικά η τύχη. Και εδώ τι έχουμε, επηρεάζεται ο τρίτος, ο εντέκατος και ο έβδομος οίκος λοιπόν. Πολύ σημαντικό μήνυμα γενικά. Για να πάμε στο δεύτερο είναι, σε τι χρειάζεται εσείς να στρέψετε την προσοχή σας και είναι σε μια άλλη βασίλισσα, προσέξτε. Ή αυτή η βασίλισσα είναι μια φίλη και έρχεται να σας δώσει δύναμη και να σας βοηθήσει, διότι ναι, σε κάτω από προϋποθέσεις αυτή η βασίλισσα του αέρα ταιριάζει με τη βασίλισσα της γης ή είναι μια αντίζηλος, η οποία την βλέπετε εκεί, την αισθάνεστε, είναι εκεί και δεν είναι με τις καλύτερες προϋποθέσεις για εσάς εκεί πέρα. Γιατί εδώ σημαίνει και ζήλια, εδώ σημαίνει και κακά λόγια, εδώ σημαίνει και κακοφημία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί φαίνεται λοιπόν ότι κάτι ευνοείστε και αλλάζει λοιπόν η όλη η ιστορία, αλλάζει η κατάσταση αυτή. Πολύ καλό. Πώς μπορείτε όμως να βελτιώσετε και την επικοινωνία σας, διότι αν βελτιώσετε την επικοινωνία σας, η οποία γίνει λίγο λιγότερο επιθετική ή γίνει πιο κατευναστική και όχι με τόσο ορμή και ένταση, διότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ συγκρούονται αυτοί οι δύο εδώ. Αυτή η βασίλισσα με αυτόν εδώ πέρα, δηλαδή ο λόγος σας, με αυτή τη μορφή, με αυτή την εικόνα ή με αυτή τη γυναίκα,
έρχεται σε άμεση σύγκρουση. Δεν χρειάζεται να έχετε τόσο ένταση. Μπορεί να γίνει με πιο ήρεμο τρόπο, όπως είπαμε. Τι είπαμε? Η σιωπή καμιά φορά είναι και χρυσός. Αυτό είναι εδώ πέρα το νόημα. Και εσείς ως βασίλισσα πεντάκρινου μπορείτε να βρείτε πότε θα μιλήσετε και πότε όχι. Η τέταρτη κάρτα που λέει ότι τι χρειάζεται να δω στη ζωή μου γενικότερα είναι η χαρά. Βέβαια, πρέπει να βάλετε τη χαρά στη ζωή σας. Και θα την έχετε τη χαρά. Και μπορείτε να την προσκαλέσετε τη χαρά. Με φίλες, με φίλους, να βγείτε έξω, να περάσετε καλά. Ποτάκια. Το τρία κούπα σημαίνει επίσης και μια πολύ καλή ερωτική συνέβρεση. Σημαίνει επίσης και περνάω πάρα πολύ καλά γενικότερα τα βράδια μου. Γεμίζουν τα βράδια μου. Πολύ καλό. Εξαιρετικό θα έλεγα. Η επόμενη κάρτα είναι ότι τι χρειάζεται να απελευθερώσω κατά κάποιο τρόπο. Και είναι μια, μάλιστα, η αυτοκράτεια. Αυτή λοιπόν που πρέπει να απελευθερώσετε στο θετικό κομμάτι είναι η θηλυκότητά σας, είναι η γοητεία σας, είναι η δύναμή σας, είναι η έλξη σας, είναι το να γοητεύσετε λοιπόν το αρσενικό στοιχείο, το αρσενικό φύλλο μέσα από τη δική σας τη γοητεία που έχετε. Επίσης σημαίνει κάνω νέα πράγματα, δημιουργώ νέες ιδέες. Επίσης σημαίνει ότι είμαι σε μια πολύ καλή περίοδο και για ερωτική συνέβρεση. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε αυτό και ακολουθεί μετά αυτό εδώ πέρα. Στο αρνητικό του, θα σας το πω και αυτό, στο αρνητικό του μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται να προσέξετε αυτήν εδώ πέρα τη γυναίκα, η οποία μπορεί να είναι μία αντίζηλος, η οποία βάζει λόγια πίσω από την πλάτη σας, γιατί είναι πίσω, γιατί κοιτάζει πίσω από την πλάτη σας εδώ πέρα, και είναι κάτι το οποίο εσείς δεν το αντέχετε. Αλλά χρειάζεται με κάποιο τρόπο να βρείτε τη λύση να απελευθερωθείτε. Προσέξτε. Προσέξτε, δεν μιλάμε τώρα για καυστικές ουσίες και αυτά. Μιλάμε τώρα με υγιείς τρόπους. Λοιπόν, μη βγείτε και πείτε «Α, μας είπε ο Ακάζης ότι πρέπει να σε απελευθερώσω, άρα σε παγάγουν και σε εξαφανίζω». Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτή εδώ πέρα όμως μπορεί να σημαίνει επίσης και μια μητέρα. Μπορεί να σημαίνει για έναν άνθρωπο που είναι κοντά σας, σας αγαπάει γιατί έχει μητρική αυτή, αλλά καμιά φορά όμως η αγάπη της είναι λίγο περίεργη. Εντάξει. Αυτό χρειάζεται ίσως να απελευθερωθεί αυτή την περίοδο. Πώς μπορεί να γίνει με έναν τρόπο? Απομακρυνθείτε για ένα διάστημα. Βρείτε την ηρεμία του σπιτιού σας ή πηγαίνετε κάποιο ταξίδι. Λοιπόν, όπου μπορείτε να πάτε. Το επόμενο χαρτί που είναι πώς μπορώ να κάνω επανεκκίνηση και να δω κάποια πράγματα και είναι οι εμπειρίες. Λοιπόν, ο πύργος, να αντιληφθείτε ότι πολλές φορές μέσα από ξαφνικά γεγονότα και εμπειρίες μαθαίνουμε στη ζωή και μαθαίνουμε ότι οι σχέσεις μας και οι σχέσεις μας και με αυτή τη γυναίκα ή με αυτό εδώ πέρα δεν είναι και τόσο καλές και μπορεί να χρειαστεί εδώ πέρα μια επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση λοιπόν επικοινωνίας με αυτή και να γίνει βέβαια με σωστό τρόπο, όχι με καταστροφή, όχι με ορμή λόγου, να γίνει με σωστό τρόπο, εντάξει, όχι με βρυσίδια, στο πούμε, όχι με εκδίκηση. Σημαντικό νόημα εδώ. Και το επόμενο είναι πώς θα βγω αλόβητη από αυτή την αναδρομή, έξανα έχει πέσει αυτό, και είναι οι εραστές. Μόνο με την αγάπη θα βγείτε. Όχι με το μίσος, όχι με την κακία. Δεν σημαίνει ότι δείχνοντας αγάπη μας εκμεταλλεύονται. Όταν δείχνοντας ευαισθησία θα εκμεταλλευτούν την καρδιά μας. Εντάξει, βάζουμε και όρια, έτσι, ναι, θα προστατευτούμε. Αλλά εδώ δείχνει όμως αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να πω ότι όλη η ιστορία για εσάς είναι εδώ. Γυρνάει ο τροχός και υπάρχουν ή επανασύνδεση, ή το ξαναβρίσκουμε, ή επίσης σημαίνει και οι εραστές. Ή μια καινούρια αγάπη, μια καινούρια γνωριμία που μπορεί να οδηγήσει σε αγάπη μετά από εμπειρίες που θα περάσετε και να γνωρίσετε κάτι πολύ καλό και πολύ όμορφο. Ίσως γι' αυτό εδώ πέρα υπάρχει και ο ερωτισμός. Ή η ερωτική πράξη κιόλας. Πολύ καλά, να συνεχίσουμε στην επόμενη λοιπόν βασίλισσα. Η επόμενη λοιπόν βασίλισσά μας είναι η βασίλισσα της φωτιάς. Προσοχή σε σχέσεις, προσοχή σε υποσχέσεις και γενικότερα στην επικοινωνία. Λοιπόν, έχω ήδη ανακατέψει, έχω κόψει, πάμε να δούμε τα νοήματα για την βασίλισσα φωτιάς λοιπόν. Βασίλισσα των ράβδων.
Ξεκινάμε. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς με επηρεάζει ο ανάδρομος Ερμής. Η δεύτερη ερώτηση, το δεύτερο χαρτί είναι σε τι χρειάζεται εγώ να δώσω την προσοχή μου, τι χρειάζεται να προσέξω. Η τρίτη είναι η κάρτα πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου. Η τέταρτη κάρτα είναι σε ποιους τομείς στη ζωή μου ίσως χρειάζεται να κάνω αλλαγές. Η πέμπτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω. Η έκτη κάρτα είναι τι χρειάζεται ώστε να επανεκκινήσω πάλι. Και η τελευταία κάρτα βέβαια είναι πώς θα βγω αλόβητη από τον ανάδρομο Ερμή. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν το επόμενο, την πρώτη κάρτα. Και έχει βγει έχει βγει ο Αυτοκράτορας. Επηρεάζει τη σχέση σας με το αρσενικό στοιχείο πολύ έντονα και επίσης επηρεάζει τη σχέση σας με πατρογονικές φιγούρες. Είτε αφορά τον πατέρα σας, είτε αφορά έναν άντρα τον οποίο σέβεστε, είτε τον αδερφό σας ή κάποιο πολύ κοντινό σας πρόσωπο ή και τον προϊστάμενο ακόμα, δείχνει λοιπόν ότι σας επηρεάζει αυτή η αρσενική ενέργεια αμεσότατα. Μπορεί να γίνει πολύ λογικός, μπορεί να γίνει πολύ δυνατός και πολύ προστατευτικός ή μπορεί να γίνει τύραννος και να σας επιβάλλει τη δική του άποψη. Αν είναι προστατευτικός είναι όλα καλά, αν όμως αυτός εδώ πέρα είναι τύραννος σημαίνει ότι πιέζει τη δική σας ενέργεια, τη φωτιά σας, τη φλόγα σας πάρα πολύ. Στο επόμενο είναι ότι χρειάζεται εσείς να δείτε είναι ναι ότι βρίσκεστε σε δίλημα. Το δίλημα σας πρέπει να δείτε. Δυσκολεύεστε να αποφασίσετε και λέτε πού να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να αποφασίσω αυτό εδώ ή αυτό εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα από συνεργασίες και μέσα από τη διέστηση, είναι ο καλύτερος οδηγός για να μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να προχωρήσετε και να έχετε πρόοδο. Είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Και μπορέσετε να τον αντιμετωπίσετε αυτό μέσα από συνεργασίες. Η τρίτη κάρτα είναι πώς θα μπορέσω να βελτιώσω την επικοινωνία μου. Α, μάλιστα. Η επικοινωνία σας μπορεί να βελτιωθεί εκ των πραγμάτων διότι θα αναγκαστείτε ή θα σας αναγκάσουν εξωτερικοί παράγοντες με κάποιες νέες γνωριμίες, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε σε επαγγελματικό επίπεδο είτε σε ερωτικό επίπεδο. Σε ερωτικό επίπεδο εδώ πέρα σημαίνει και σεξουαλική έκφραση, σημαίνει και ορμή, σημαίνει και δύναμη, σημαίνει και καυτές νύχτες. Σε επίπεδο επαγγελματικό σημαίνει πολλές εξελίξεις, πολλά πράγματα, πολλές πρωτοβουλίες και γέννηση νέων πραγμάτων. Πρέπει να είστε λοιπόν συντονισμένες με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Είναι καλό. Θα σας δείξει και άλλες διαδρομές. Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αρσενικές φιγούρες, σε δύο άντρες, σε δύο αρσενικές ενέργειες και πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν τη δύναμή τους να τη δαμάσει. Μπορεί, ναι μπορεί. Γιατί έχετε ενέργεια και έχετε δύναμη, έτσι. Η τέταρτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να δώσω στη ζωή μου και ίσως αλλαγές που χρειάζονται και να εδώ πέρα έρχεται η νίκη. Εδώ όμως λέει ότι για να γίνεις νικήτρια, για να στεφανωθείς νικήτρια ή το στεφάνωμα επίσης σημαίνει και επισημοποίηση σχέσης, χρειάζεται να δεις τι είναι αυτό ή ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ή το πρόσωπο αυτό το οποίο σε κάνει εσένα χαρούμενη. Πρέπει να το προσδιορίσεις. Πρέπει να το ξεκαθαρίσεις μέσα σου. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ξεκαθαρίσμα. Εάν ξεκαθαρίσει, τότε έρχεται η επιτυχία. Αν δεν το ξεκαθαρίσεις και μείνει άλυτο, τότε εδώ πέρα η επιτυχία μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρή. Να νομίζεις ότι κέρδισες, αλλά να είναι μικρή. Στο επόμενο χαρτί, στο πέμπτο, είναι ότι χρειάζεται να απελευθερώσω. Και χρειάζεται να απελευθερώσεις τυχόν φόβους που μπορείς να έχεις για νέα ξεκινήματα. Νέα επαγγελματικά δρόμενα, νέες δουλειές, άνοιγμα νέων επαγγελματικών προοπτικών, άνοιγμα νέων ερωτικών προοπτικών, νέες γνωριμίες με αρσενική ενέργεια. Και θα λέτε, είναι αυτός τελικά, μπορώ να βασιστώ σε αυτόν. Δεν μένει παρά μόνο να το απελευθερώσεις και μέσα από ηρεμία μυαλού και καρδιάς και ψυχής να το αφήσεις να το απελευθερώσεις και να δεις πώς θα εξελιχθεί. Εδώ σημαίνει το αφήνω να εξελιχθεί. Κάπου θα σε οδηγήσει όλο αυτό. Σε κάποιες εμπειρίες θα καταλάβεις, δεν σημαίνει ότι όλα καταλήγουν θετικά και γαλήνια όπως αυτή η κάρτα, αλλά τουλάχιστον θα έχεις πάρει την εμπειρία και θα ξέρεις με πολύ ηρεμία αν τελικά όλη αυτή η διαδρομή άξιζε τον κόπο ή όχι. Σημαίνει όμως και νέες γνωριμίες και επαγγελματικά πράγματα, νέα πράγματα. Από σένα όμως εξαρτάται αν είναι κάτι βαθύ για σένα. Το νόημα εδώ είναι βαθύ για σένα. Είναι για σένα κάτι που σε ικανοποιεί. Αν σε ικανοποιεί, προχώρα. Αν δεν σε ικανοποιεί, απελευθέρωσε το να φύγει. Το επόμενο λοιπόν, η έκτη κάρτα, είναι
πώς μπορώ να κάνω, ας πούμε, μια επανεκκίνηση σε κάποια πράγματα και να δω τι γίνεται επαγγελματικά. Τώρα μιλώντας, εδώ σημαίνει δουλεύω με πολύ οργανωμένο τρόπο, δουλεύω πολύ μεθοδικά, τα δίνω όλα. Στη σχέση σημαίνει ότι χρειάζεται και εδώ δουλειά. Πρέπει να ρίξεις δουλειά και εδώ πέρα. Στη σχέση και εσύ, ναι, και ο άλλο και το άλλο κομμάτι, αλλά και εσύ όμως, χρειάζεται αρκετή δουλειά και πρακτικότητα και πρακτική εργασία. Δηλαδή να είναι ρεαλιστική, να είναι αληθινή. Και το επόμενο είναι τι χρειάζεται για να βγω αλόβητη. Μάλιστα. Με έναν άλλον λιπότη. Έχουμε τώρα εδώ πέρα 1, 2, 3, 4, 5 αρσενικές φιγούρες. Περιβάλλεσαι λοιπόν, αγαπημένη μου βασίλισσα της φωτιάς εσύ, από πάρα πολλές αρσενικές φιγούρες και είναι σαν να σε καλούνε οι άντρες ποιον θα επιλέξεις. Για να τους φέρω εδώ πέρα τους άντρες. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα. Ας βάλουμε τα αγόρια, έτσι, τις αρσενικές ενέργειες. Κοιτάζει λοιπόν εδώ πέρα με πολύ ωραίο βλέμμα, λάγνο βλέμμα, αυτή η πολύ φωτιά γυναίκα, η οποία είναι και πολύ δημιουργική και πολύ δυνατή και πολύ ισορροπική και λέει εδώ, κοιτάξτε τι εδώ πέρα, λέει σε ποιον άντρα άραγες να πάω. Να πάω σε αυτόν τον όριμο, να πάω σε αυτόν ο οποίος είναι πολύ σεξουαλικά δυνατός, να πάω σε αυτόν εδώ πέρα ο οποίος είναι ωραίος, cool τύπος και μου αρέσει λίγο και το μυστήριο που φέρνει. Έχει φαίνεται και μια έτσι οικονομική άνεση να μου δώσει. Στο επαγγελματικό επίπεδο είναι μεγάλο αφεντικό, μεγάλος τίτλος, μπαίνεις μέσα σε μια πολύ δυνατή εταιρεία με μεγάλη κινητικότητα και σου κάνουν και προσφορά. Αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι για να βγω αλόβητη πρέπει να δω όλες τις πτυχές και τις ποιότητες αυτής εδώ πέρα της κάρτας που σημαίνει το πρακτικό κομμάτι και το επαγγελματικό κομμάτι. Το πρακτικό κομμάτι του έρωτα και το επαγγελματικό κομμάτι των διεργασιών. Και βγαίνεις αλόβητη. Γιατί παίρνεις βοήθειες. Γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ωραία, ολοκληρώνουμε τις βασίλισσες και πάμε τώρα στα αγόρια, στους βασιλιάδες. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με τους βασιλιάδες. Ο πρώτος είναι ο βασιλιάς Πεντάκτινο, όπου λέει ότι έχω κάνει σίγουρο και έχω κερδίσει τη θέση μου σε αυτόν τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα και στα οικονομικά και σε τίτλους και σε γνωριμίες κτλ. Έχω ήδη ανακατέψει, έχω ήδη κόψει. Για τη γη γενικότερα σημαίνει επικοινωνία, προσοχή, καρμικά σχέδια υπάρχουν και υπομονή. Την έχει την υπομονή. Για να επιλέξουμε λοιπόν για τους βασιλιάδες γης την πρώτη κάρτα που είναι. Πώς επηρεάζει ο ανάδρομος Ερμής, αυτά τα ζώδια της γης. Στη συνέχεια είναι σε τι χρειάζεται να στρέψω την προσοχή μου αυτή την περίοδο. Η τρίτη κάρτα είναι πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου, τα επικοινωνικά μου χαρακτηριστικά. Η τέταρτη κάρτα είναι τι τομεί στη ζωή μου πρέπει να ξαναδώ, να τους βελτιώσω, να τους αλλάξω. Η πέμπτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω. Η έκτη είναι τι καλύτερη επανεκκίνηση, αν έκανα μια επανεκκίνηση, τι χρειάζεται να δω. Και η έβδομη κάρτα είναι πώς θα βγω αλόβητος από όλη αυτή την αναδρομή του Ερμή. Σε αυτό το σημείο, να πω πολύ γρήγορα, μην ξεχάσετε, κάντε εγγραφές, κάντε likes για τη στήριξη του καναλιού. Γίνονται πολλά πράγματα, πολλά όμορφα πράγματα στο κανάλι, με δωρεάν προβλέψεις κτλ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όμως. Μάλιστα, λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Πώς επηρεάζει σε θέματα καρμικά. Και σε θέματα λοιπόν, ναι. εδώ είναι ο υπότης των ξυφών. Εδώ βλέπουμε το άλογο λοιπόν κάτω που σημαίνει δείχνει τον υπότη μέσα από αυτή την όμορφη κάρτα και λέει εδώ ότι προσπαθείς να κρατήσεις τις ισορροπίες. Επηρεάζει λοιπόν καρμικά και να βρεις τις ισορροπίες με τους ανθρώπους και στην επικοινωνία σου. Επικοινωνιακά λοιπόν προσοχή, διότι εδώ είναι δράση-αντίδραση. Προς τα που θα γύρει η πλάστιγκα που λένε. Προσοχή στα λόγια και στην επικοινωνία. Το είπαμε, η σιωπή καμιά φορά είναι χρυσός. Το δεύτερο είναι σε τι χρειάζεται να δώσει την προσοχή και είναι ο μάγος εδώ. Βέβαια εδώ δείχνει τη μάγισσα, είναι μια θηλυκή φιγούρα και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε αυτό το deck καρτών διότι δείχνει μια γυναίκα η οποία μπορεί να σε έχει μαγεύσει και να σε έχει γοητεύσει και να είναι η μάγισσά σου με την καλή την έννοια όμως.
Ο μάγος είναι μια πολύ καλή κατάσταση όμως, όπως και να είναι, διότι δείχνει την πνευματική σου ισχύ και δύναμη και ξέρεις προς τα πού θα κινηθείς. Και ξέρεις και τι αποφάσεις χρειάζεται να πάρεις και τι να κάνεις. Και οι αποφάσεις, γιατί κρατάει εδώ το ξύφος, κρατάει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αν παρατηρήσεις το ξύφος, αλλά και το ραβδί, που δείχνει τη δύναμη του να πετύχεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Δείχνει ότι ο ανάδρομος, λοιπόν, κάνοντας υπομονή, μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Στο 3 είναι πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου. Και είναι με το να είσαι ρεαλιστής. Με το να μην ύπτασαι, να το πω έτσι, σε άλλους κόσμους και να ονειρεύεσαι. Όλοι έχουμε βέβαια δικαιώμαστε στο να ονειρεύονται, αλλά χρειάζεται όμως και μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Και προσοχή σε ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν δώρα, ή προσοχή μην ανοίξεις το κουτί της Πανδώρας. Μια άλλη όμορφη έννοια και αποτύπωση. Και σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, τι έχει γίνει όποιος άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και τι καταστροφές γίνανε. Το τέταρτο λοιπόν είναι τι χρειάζεται να αλλάξω στη ζωή μου. Και έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν βασιλιά, ο οποίος είναι κούπα. Χρειάζεται μάλλον να γίνεις πιο μαλακός. Χρειάζεται να γίνεις λίγο πιο συναισθηματικός. Χρειάζεται να μην έχεις αυτή να το πούμε έτσι, το κλείσιμο που κάνουμε αφορά σε πιάνει, και να δείχνεις περισσότερο συνέστημα. Και να το δείχνεις αυτό και να το εκφράζεις. Και άκου λίγο τη διαίσθησή σου, διότι θα σε οδηγήσει σε καλά μονοπάτια. Η πέμπτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω αυτή την περίοδο, και είναι η κρίση. Ναι. Αν είσαι σε κρίση επαγγελματική ή κρίση γάμου ή κρίση σχέσεων, πρέπει να το λύσεις. Πρέπει να απελευθερωθεί αυτή η ενέργεια και πρέπει να έρθει σε μια κατάσταση συνεννόησης. Τι θες να κάνεις? Θες να μείνεις, θες να φύγεις, θες να αλλάξεις? Τι είναι αυτό το οποίο μέσα σου νιώθεις όμως, σκέφτεσαι και πρόσεξε τι ανοίγεις και πώς τα επικοινωνείς. Η κρίση αυτή μπορεί να είναι θετική, μπορεί όμως να γίνει και πολύ αρνητική, και είναι και καρμική αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή έχουμε πολύ καρμικές αυτή τη στιγμή επιδράσεις. Το επόμενο που είναι τι χρειάζεται για να κάνω επανεκκίνηση στη ζωή μου, ναι, είναι αυτά τα οποία σε πληγώνουν. Είναι το 3 των ξυφών, είναι η πληγωμένη καρδιά. Δείτε εδώ την αποτύπωση, με μια πολύ ιδιαίτερη αποτύπωση, πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Και δείχνει όμως και το καλό το μήνυμα, και δείχνει και το θετικό μήνυμα, ότι μέσα από θετικότητα ξεπερνάς τυχόν θλίψεις, τυχόν θλιβερές καταστάσεις, ανθρώπους που σε πρόδωσαν, ίαση στην καρδιά, λέει εδώ το μήνυμα. Εδώ λέει ότι πρέπει να κάνω ένα reset, μια επανεκκίνηση σε θέματα καρδιάς. Ό,τι έγινε, έγινε και προχωράμε. Έγινε αυτό που έγινε, πήρα το μαθημά μου, προχωράμε. Μην κουβαλάς αυτή την προδοσία ή αυτό το παράπονο συνέχεια για πάντα, και έχει γίνει αιμονή στην καρδιά. Και τι χρειάζεται να απελευθερώσεις? Η απελευθέρωση είναι εδώ. Έχει βγει ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Κάποια ίσως προβλήματα ή εσωτερικές συγκρούσεις όσον αφορά να πάω σε αυτή τη δουλειά, να μην πάω. Προσφορές σημαίνει εδώ σε δουλειά, δες αυτά που μπορεί να σου προσφέρουν αυτή την περίοδο, να σου δώσουν προσφορές επαγγελματικές, αλλά μπορεί να υπάρξει και μία ανανέωση, έρωτα εδώ, με στοιχείο της γης, και να ανανεωθείς και ερωτικά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν τα χειριστείς καλά, αγαπημένα μου βασιλιά της γης, εάν δεις λίγο τα μηνύματα και μπεις σε αυτό το κομμάτι του τι χρειάζεται να απελευθερώσω, να επικοινωνήσω, να κάνω, και δεις τα αισθηματικά σου, τότε έρχεται μια πολύ συμβατή κάρτα με σένα, ανανέωση, επαγγελματική ανανέωση, αλλά και ερωτική ανανέωση. Και εφόσον φύγει αυτό το βάρος που έχεις στην καρδιά. Πολύ καλό το μήνυμα. Ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν στον επόμενο βασιλιά. Και έχουμε τώρα τον βασιλιά των ράβδων. Έχω ήδη ανακατέψει, έχω ήδη κόψει, και πάμε να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή, την πρώτη κάρτα, που είναι πώς σε επηρεάζει ο ανάδρομος Ερμής. Η δεύτερη κάρτα είναι σε τι χρειάζεται να εστιάσεις την προσοχή σου και να δεις αυτή την αναδρομή, τι γίνεται, πώς μπορείς να βελτιώσεις την επικοινωνία σου, η τρίτη κάρτα. Η τέταρτη κάρτα είναι
ποιους τομείς της ζωής σου χρειάζεται να επανεσχεδιάσεις, να τους ξαναδείς από την αρχή για να τους αλλάξεις. Η πέμπτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω, να απελευθερωθεί, που δεν χρειάζεται πλέον. Τι μπορώ να κάνω για να κάνω ένα restart, μια επανεκκίνηση στη ζωή μου και φυσικά εννοείται πώς θα βγω αλόβητος από την αναδρομή αυτή του έρημου. Θα τα μαζέψω λοιπόν ένα λεπτάκι που μου δώσετε. Και προχωράμε. Το πρώτο λοιπόν είναι το 4 των ξυφών. Είναι ο υπότης ο οποίος ξεκουράζεται. Χρειάζεστε αυτή τη στιγμή, σε επηρεάζει όσον αφορά στην εγκεφαλική λειτουργία. Ο Ερμής λοιπόν σου δίνει αρκετή ενέργεια, χρειάζεται να ξεκουραστείς όμως, με ξεκούραση. Ηρεμία μυαλού λέει εδώ. Αφού λοιπόν ξεκουραστεί το μυαλό, πηγαίνουμε σε τι χρειάζεται να εστιάσεις την προσοχή σου και είναι το ένα πολύ καλό χαρτί. Είναι το 8 των... σαν σφαίρες εδώ που φεύγουν, είναι το 8 το ράβδον. Είναι τα χαρούμενα νέα, είναι οι γρήγορες εξελίξεις, τα γρήγορα πράγματα, οι επαγγελματικές επιτυχίες και οι επαγγελματικές δυνατότητες. Εδώ λοιπόν αυτός ο βασιλιάς των ράβδων λέει ότι είμαι ό,τι και να κάνω, είμαι πολύ πετυχημένος σε όλους τους τομείς. Είτε έχει να κάνει στο ρομαντισμό και στον έρωτα, είτε έχει να κάνει στην προσωπική του δύναμη, είτε έχει να κάνει και στο σεξουαλικό κομμάτι. Λοιπόν, η φωτιά λοιπόν έχουμε πει προσοχή στις σχέσεις, προσοχή στην επικοινωνία, αυτό είναι καλό βέβαια, στις υποσχέσεις, τι λέμε και τι υποσχόμαστε, γιατί επηρεάζει τον 4ο, τον 12ο και τον 8ο οίκο. Η τρίτη κάρτα λοιπόν είναι ότι χρειάζεται πως θα βελτιώσω την επικοινωνία μου, είναι το 5. Είναι το 5 ξυφών. Το 5 ξυφών μιλάει εδώ για λίγο στενάχωρες καταστάσεις, μιλάει για δυσκολίες, μιλάει για παρεξηγήσεις, μιλάει για πράγματα στα οποία μπορούν να μας φέρουν σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά αυτό όμως χρειάζεται να βελτιωθεί. Οι δύσκολες καταστάσεις και πώς αυτός ο βασιλιάς, εσύ ως βασιλιάς, θα μπορέσεις να τις χαλιναγωγήσεις. Το 5 σημαίνει επίσης ότι βρίσκομαι σε ένα έδαφος λίγο απρόβλεπτο. Εντάξει, γίνεται αυτό. Η τέταρτη κάρτα, συγγνώμη, είναι τι χρειάζεται να επαναπροσδιορίσω στη ζωή μου. Α, και είναι το 3 των ξυφών και εδώ. Η προδοσία λοιπόν της αγάπης, το πλήγωμα στην καρδιά που έχεις. Για κάποιο λόγο νιώθεις αυτή την περίοδο πολύ πληγωμένος και πολύ προδομένος από την τωρινή σου σχέση ή τις προηγούμενες σχέσεις. Εδώ όμως λέει πρέπει να τα αλλάξεις. Πρέπει να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Αλχημικά πρέπει να αλλάξει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο που έχει πολύ σημασία. Τι χρειάζεται να απελευθερώσω. Και είναι το 6, ναι, και είναι το 6 το ράβδον. Αυτό που χρειάζεται να απελευθερώσω είναι η εσωτερική μου δύναμη. Χρειάζεται να βρω την αισιοδοξία μου, λέει εδώ. Δεν μπορώ να μένω κολλημένο συνέχεια στο τι έχει γίνει στο παρελθόν ή αν προδόθηκα. Και πρέπει λοιπόν να απελευθερώσω την δύναμή μου και να νικήσω. Να πάω με μεγάλη νίκη, να νικήσω στον έρωτα, να νικήσω στην αγάπη και φυσικά είναι σε ένα άλλο επίπεδο να νικήσω και στα επαγγελματικά. Εδώ σημαίνει σε ένα επίπεδο και είναι πλήγωμα και στα επαγγελματικά. Το επόμενο είναι πώς μπορώ να κάνω ένα restart, μια επανεκκίνηση στη ζωή μου με όλες αυτές τις αναδρομές και είναι υπερασπίζοντας τον εαυτό σου. Αναγνωρίζοντας την αξία σου, εδώ παρατηρώ ότι βγαίνουν πάρα πολύ μπαστούνι, βγαίνει πολύ ενέργεια, πολύ φωτιά και εδώ σημαίνει υπερασπίζομαι τον εαυτό μου μέσα σε όλες τις δυσκολίες και όλα τα εμπόδια τα οποία μπορούν να μου φέρουν. Και πώς απελευθερώνω, τι χρειάζεται να απελευθερώσω, μάλλον πώς θα βγω λοιπόν αλόβητος από τον ανάδρομο Ερμή και είναι το 6 ξυφών με καινούρια ξεκινήματα. Να το. Κάνω καινούρια ξεκινήματα. Ξεκινά κάτι καινούριο. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει δυσκολίες στο δρόμο σου, αλλά φέρνει όμως και τη δυνατότητα να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι ερωτικής φύσεως. Εξαιρετικό, πολύ καλό. Πάμε στον επόμενο βασιλιά. Ο επόμενος βασιλιάς μας είναι ο βασιλιάς Κυπέλλου, όπου είναι διαισθητικός, έχει καρδιά, έχει δύναμη, καταλαβαίνει πράγματα, μπορεί να μπει στο βάθος των καταστάσεων και φυσικά εννοεί εδώ πέρα ότι έχω το δικό μου έρισμα. Έχω τη δική μου δυναμική, την ιδιαίτερη δυναμική. Έχω ανακατέψει, έχω λοιπόν κόψει και πάμε. Πρώτη κάρτα. Πώς
σε πώς με επηρεάζει ο ανάδρομος Ερμής, σε τι χρειάζεται να δώσω, να στρέψω την προσοχή μου, πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου, τι χρειάζεται, ποιους τομείς στη ζωή μου χρειάζεται να αναθεωρήσω, να τους ξαναδώ. Η πέμπτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω αυτό το διάστημα. Η έκτη κάρτα είναι πώς μπορώ να κάνω επανεκκίνηση και η έβδομη κάρτα είναι πώς θα βγω αλόβητος από αυτή την αναδρομή και τι έχω να κερδίσω, έτσι, και τι κερδίζω. Η πρώτη κάρτα λοιπόν που έρχεται είναι να βγω από αυτή τη θλίψη, τη στεναχώρια και τις τρελές σκέψεις οι οποίες έρχονται και πραγματικά δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Οι ανησυχίες, τα προβλήματα, οι δυσκολίες. Αυτό έρχεται λοιπόν και σε επηρεάζει διότι πρέπει να επικοινωνηθεί. Πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να θεραπευτεί. Σε τι χρειάζεται να δω προκειμένου να γίνουν όλες αυτές οι θεραπείες και απελευθέρωση και τι χρειάζεται να δω στη ζωή μου γενικά και είναι ο κρεμασμένος. Εδώ λέει ότι πρέπει να το δω διαφορετικά. Είναι μια κάρτα πολύ προσφυλής, είναι ο Ποσειδώνας εδώ πέρα ο οποίος κρύβεται, είναι πολύ κοντινή κάρτα σε εσάς λοιπόν και σημαίνει πρέπει να δω άλλες πτυχές και να το δω διαφορετικά. Αυτή εδώ πέρα τη θλίψη δηλαδή, αυτή εδώ πέρα τη στεναχώρια πρέπει να το δω με έναν διαφορετικό τρόπο. Το πάρω αλλιώς που λένε. Η τρίτη κάρτα είναι πώς θα βελτιώσω την επικοινωνία μου και είναι μέσα από μια γυναίκα. Ή είναι κατάσταση που σημαίνει οι αλήθειες που πρέπει εσύ αγαπημένη μου βασιλιά και παίρνουν να τις δεις ή υπάρχει κάποια γυναίκα η οποία εκεί σε βοηθάει, είναι στο πλευρό σου και σε βοηθάει. Και πρέπει να το επικοινωνήσεις και να την αφήσεις να επικοινωνεί μαζί σου διότι η διέστησή της και η αλήθεια της και οι εμπειρίες της είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Και μέσα από συνεργασίες. Πολύ καλή κάρτα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι και βέβαια σημαίνει ότι ναι, okay, η σιωπή είναι χρυσός, αλλά όταν αποφασίζεις να μιλήσεις, να μιλήσεις με τη γλώσσα της αλήθειας. Η επόμενη κάρτα, η τέταρτη, είναι τι χρειάζεται να δω στη ζωή μου για να το ξαναλλάξω, να το δω λοιπόν, να κάνω αναθεώρηση. Και είναι πάλι έχουν βγει ιεραστές. Σημαίνει κάτι συγκλονιστικό, έχουν βγει ιεραστές σχεδόν σε όλα τα ντεξ. Μάλλον σε όλα σχεδόν τα ρηξίματα. Η αγάπη είναι. Αυτό πρέπει να δεις. Να αναθεωρείς τι σημαίνει αγάπη για σένα και να αφαιθείς. Υπάρχει ένα είδος εδώ πέρα αντίστασης και δυσκολίας, αλλά πρέπει να αφαιθείς στον έρωτα και στην αγάπη και στην ερωτική συνέβρεση. Αυτό τα λέει όλα. Δεν λέω κάτι άλλο γιατί είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό. Το επόμενο λοιπόν χαρτί, που είναι το πέμπτο, είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω. Ναι, εδώ το γύρισα λίγο ανάποδα. Τι χρειάζεται να απελευθερώσω. Α, και είναι η δύναμή μου. Πρέπει να απελευθερώσω τη δύναμη της επικοινωνίας και εδώ. Αισιοδοξία, πολύ σημαντικά μηνύματα, πολύ καλά, θετικό μήνυμα, τη θετικότητά μου πρέπει να απελευθερώσω. Πρέπει να βγει προς τα έξω η δύναμή μου. Πρέπει να βγει ο λόγος μου, να ακουστεί ο λόγος μου έξω με όποιο τρόπο αυτό είναι δυνατό να γίνει. Είτε επαγγελματικά είτε και ερωτικά. Διότι και ο σύντροφος, η σύντροφος κάτι πρέπει να ακούσει. Ή ο συνεργάτης επαγγελματικά κάτι πρέπει να ακούσει. Και το επόμενο είναι τι χρειάζεται να δω τομείς της ζωής μου για να αναθεωρηθούν. Είναι ο ακόλουθος των ξυφών, τα μηνύματα, οι αποφάσεις, αλλά επίσης να απελευθερωθεί και η δυναμική του να απορροφάσει πληροφορίες στο θετικό του. Εκπαίδευση, εξειδίκευση, πληροφορίες, σεμινάριο. Όλα αυτά έρχονται εδώ πέρα να απελευθερωθεί η δύναμη του νου κιόλας. Διότι αυτός ο βασιλιάς είναι πολύ συνέστημα, αλλά για να έρθει σε ισορροπία δεν είναι μόνο το συνέστημα, είναι και το μυαλό. Και η επόμενη κάρτα είναι πώς θα βγω αλόβητος, είναι με το να κάνω τελικά να βρω το δρόμο μου ποιος είναι. Ναι, αν χρειαστεί αφήνω πίσω μου ό,τι έχει γίνει, αλλά πρέπει να βρω τη δύναμή μου, πρέπει να βρω τον εαυτό μου. Δεν σημαίνει, προσέξτε, δεν σημαίνει αφήνω όλα αυτά εδώ πέρα πίσω. Σημαίνει ότι με όλα αυτά εδώ πέρα βρίσκω ξανά τον εαυτό μου, τον οποίο τον είχα χάσει για ένα διάστημα. Βρίσκω τον εαυτό μου διότι για τον ΑΒ λόγο κάπου ήταν χαμένος ή δεν του έδινα την αξία που χρειαζόταν να πάρει. Ωραία λοιπόν, πάμε λοιπόν στον επόμενο βασιλιά μας. Και θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την όμορφη διαδρομή με το ρίξιμο του ανάδρομου Ερμή με τον βασιλιά των ξυφών. Που τι σημαίνει ο βασιλιάς ξυφών? Έχω εμπιστοσύνη
στις ικανότητές μου να παίρνω στρατηγικές αποφάσεις για τη ζωή μου. Δείτε τον εδώ πέρα, μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, πολύ όμορφη κάρτα. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχω ήδη ανακατέψει, έχω κόψει και πάμε να δούμε. Πώς λοιπόν ο Ερμής, αυτός ο άνθρωπος Ερμής, με επηρεάζει. Η δεύτερη κάρτα είναι τι χρειάζεται να δω σε αυτή την αναδρομή. Πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου. Η τέταρτη κάρτα τι χρειάζεται να αλλάξω στη ζωή μου, ποιο πλαίσιο. Τι χρειάζεται να απελευθερώσω στη ζωή μου. Η επόμενη κάρτα είναι πώς μπορώ να κάνω επανεκκίνηση στη ζωή μου και η τελευταία κάρτα είναι πώς μπορώ να βγω αλόβητος από όλη αυτή την κατάσταση με τον ανάδρομο Ερμή. Με τις καλύτερες δηλαδή συνθήκες. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ζώδια του αέρα, φυσικά εννοείται βασιλιάς του αέρα, σημαίνει ζώδια του αέρα, ζυγός, δίδυμη και υδροχώος. Εδώ. Για να ξεκινήσουμε. Α, μάλιστα. Πώς επηρεάζει? Σε επηρεάζει το συναίσθημα. Σε επηρεάζει για αποστολή, σε επηρεάζει να βρεις την καρδιά σου, σε επηρεάζει να βρεις το συναίσθημά σου και να έχεις αυτή την περίοδο μια αποστολή η οποία θα είναι να βρεις το έτερο νήμιση ή να βρεις κάτι το οποίο θα σε κάνει πραγματικά χαρούμενο. Να τη λοιπόν μια όμορφη αποστολή που σου δίνει εδώ ο ανάδρομος. Θα μπορούσαν τώρα στα επαγγελματικά σημαίνει να βρεις κάτι το οποίο γεμίζει την καρδιά σου και στα επαγγελματικά και σε κάνει χαρούμενο. Μάλιστα, η επόμενη κάρτα που είναι σε τι χρειάζεται να δώσω όλη μου την προσοχή είναι οι ευχές τις οποίες θέλω να κάνω. Εδώ σημαίνει ότι πρέπει να προσέξω τι ευχές θέλω να κάνω, ποιες είναι αυτές οι ευχές που θέλω να υλοποιηθούν. Διότι δείχνει και λίγο ότι είναι ότι δεν το έχω πολύ συγκεκριμενοποιήσει σαν βασιλιάς. Δεν έχω πολύ κατασταλάξει τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αλλά και εδώ βγαίνουν οι ευχές. Δείτε, διότι και στα υπόλοιπα ρεξίματα έχει βγει ξανά αυτή η κάρτα που δίνει τις ευχές και τι ευχές θες να υλοποιήσεις και να κάνεις. Άρα πάνω σε αυτό είναι που πρέπει να δώσεις την προσοχή σου και την ενέργειά σου. Η τρίτη κάρτα είναι πώς μπορώ να βελτιώσω την επικοινωνία μου και είναι, μάλιστα, με την ορμή. Είτε σημαίνει πάω και κατακτώ αυτόν, αυτήν την οποία θέλω. Επίσης απελευθερώνομαι σεξουαλικά, σημαίνει ότι βγάζω αυτό το οποίο θέλω, το πάθος μου, τη δύναμή μου, την ορμή μου, την έντασή μου, για να ζήσω, έτσι, γιατί και αυτό είναι μέσα στη ζωή, γιατί αλλιώς, okay. Λοιπόν, και σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσω τη γλώσσα του πάθους εδώ, πρέπει να μιλήσω με λόγια καυτά, με λόγια ζεστά, με λόγια δυνατά στους ανθρώπους, στους οποίους ενδιαφέρομαι. Αν πρόκειται τώρα για ερωμένη, για κοπέλα, πρέπει να μιλήσω με λόγια πάθους, να της δείξω το πάθος μου και να το εκφράσω αυτό το πάθος. Αν πρόκειται τώρα για επαγγελματικά, σημαίνει ότι πρέπει να είμαι παθιασμένος για τη δουλειά. Αν δεν βγάλω πάθος στη δουλειά μου, είναι και αυτό ένα από τα βασικά, είναι, να το πούμε έτσι, η κινητήριος δύναμη και των ανθρώπων πολλές φορές. Πάθος λοιπόν. Η τέταρτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να δω στη ζωή μου και να κάνω, να αλλάξω στη ζωή μου πράγματα, το μη στη ζωή μου. Πάλι εδώ έχει βγει ένας υπότες, έχουν βγει και οι τρεις υπότες. Άρα σημαίνει ότι οι αποστολές για σένα, βασιλιά του αέρα, για αυτή την περίοδο σημαίνει προσέχω τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, την εργασία, αλλά και τις σχέσεις μου προς το πρόσωπο προσδιοριστώ, έχουμε τρεις υπότες και έχει βγει αυτός εδώ πέρα ο υπότης που είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Βοήθειες στα οικονομικά και εδώ λέει ότι πρέπει να αναθεωρήσω κάποια πράγματα στα επαγγελματικά μου και στα οικονομικά μου. Να το δω, να βάλω μια αποστολή, να κάνω κάποια σχέδια, να κάνω ένα προγραμματισμό, να δω κάποια πράγματα για να έχω την ανάλογη επιτυχία. Στην πέμπτη είναι τι χρειάζεται να απελευθερώσω λοιπόν. Τι πρέπει να απελευθερώσω? Τη μιζέρια μου. Τη μιζέρια μου, τη δυσκολία που έχω στο να καταλάβω, να αντιληφθώ κάποια πράγματα, στο να δω ότι υπάρχει και φως κάπου στο τούνελ που λένε, στο να αντιληφθώ ότι υπάρχουν και κάποια σημάδια τα οποία μπορούν να με οδηγήσουν στο να πετύχω και φυσικά εννοείται ότι
και στην πνευματικότητά μου. Να αποδεχτώ ότι έχω μια πνευματικότητα. Να αποδεχτώ ότι δεν γίνεται να είμαι και συνέχεια μίζερος. Γιατί εδώ μιλάει και για μιζέρια. Μιλάει για τσιγκουνιά, για μιζέρια και ότι όλα είναι μαύρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό πρέπει να απελευθερωθεί σαν ενέργεια. Η επόμενη κάρτα, η έκτη, είναι σε τι χρειάζεται να κάνω επανεκκίνηση, μάλιστα, και έχει βγει η ιέρεια, η μεγάλη ιέρεια. Αλήθειες λέει εδώ. Να βγουν οι αλήθειες μου από μέσα μου, να πάρω αποφάσεις, τελικά τι θα κάνω, εδώ ή εδώ. Ποιο από τα δύο θα γίνει, τι καινούριο θα έρθει στη ζωή μου. Ποιες είναι οι αλήθειες. Εδώ, αν παρατηρήσετε, υπάρχει είναι ολόκληρος ο ζωδιακός κύκλος αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Αν το παρατηρήσετε, τέλος πάντων δεν φαίνεται πολύ καθαρά. Και εδώ πέρα δείχνει ένα από τα στοιχεία. Δείχνει γη, δείχνει νερό, δείχνει αέρα κτλ. Λοιπόν, ποιες είναι οι αλήθειες σου για σένα, λοιπόν, βασιλιά του αέρα. Και πρέπει να υποθούν. Και πρέπει να υποθούν με θάρρος και να εκφραστούν με θάρρος. Και πώς θα βγεις αλόβητος. Με αυτή εδώ πέρα την πολύ όμορφη κάρτα. Με την απελευθέρωση, με τη χαρά, τον έρωτα, την καλή επικοινωνία. Σε επίπεδο αντρικό είναι, να το πούμε έτσι, ή μπορεί να είναι δύο εραστές, αν αφορά κάποιους από εσάς, ή μπορεί να είναι η συνεργασία, ο συνεργάτης, τα επαγγελματικά, και επίσης μπορεί να είναι στο ερωτικό κομμάτι ότι έχω επιτέλους αφήσει την καρδιά μου και έχει ανοιχτεί και έχω κάνει τις κινήσεις απέναντι στο πρόσωπο το οποίο με ενδιαφέρει. Γιατί και εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο οι εραστές. Το δύο κυπέλων δείχνει τους εραστές, δείχνει τους συνεργάτες, δείχνει την καλή επικοινωνία και σε επίπεδο καρδιάς και την επικοινωνία που υπάρχει και σε θέματα ψυχής. Και με αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω. Ήταν ένα πολύ ωραίο ρίξιμο. Ο ανάδρομος Ερμής για τις τέσσερις βασίλισσες και τους τέσσερις βασιλιάδες, πώς τους επηρεάζει, πώς σας επηρεάζει και τι χρειάζεται να απελευθερώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πάρα 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 πολύ σύντομα. Να περνάτε καλά, να είστε καλά.